Στην ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΛΑΟΣ, κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, αναφέρει: Κύριε Υπουργέ, η κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Οι 25 βρεφονιπιακοί σταθμοί του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στηρίζουν την εργαζόμενη μητέρα και την οικογένεια, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες φύλαξης, εκπαίδευσης και σίτησης σε περίπου 2.000 παιδιά σε όλη τη χώρα. Πριν από περίπου 10 ημέρες, οι γονείς στον παιδικό σταθμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στη Θεσσαλονίκη ενημερώθηκαν από τους υπαλλήλους για την κατάργηση του οργανισμού. Ήδη οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κινητοποίησης διαρκείας και δεν παραλαμβάνουν τα 100 παιδιά. Το κλείσιμο του βρεφονηπιακού σταθμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει δυσβάστακτα προβλήματα, λένε οι γονείς των 100 νηπίων, αλλά και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε κινητοποίησης διαρκείας. Υπάρχουν μητέρες που δεν έχουν πόρους για να στείλουν τα παιδιά τους αλλού. Η όλη κατάσταση οδηγεί σε κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο τις 100 αυτές οικογένειες της Θεσσαλονίκης, όπως το ίδιο συμβαίνει με τις οικογένειες που τα παιδιά τους φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού Εργατικής Εστίας σε όλη τη χώρα. Ο κ. Κολοκοτρώνης λοιπόν ερωτά τον Υπουργό Εργασίας: Πριν πάρθει αυτή η απόφαση, έχει ληφθεί η πρόνοια εκ μέρους του Υπουργείου σας για το μέλλον των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας? Εάν ναι, ποια θα είναι αυτή? Υπάρχει σχέδιο μη διακοπής της λειτουργίας των σταθμών αυτών και η βούληση αποφυγής της ταλαιπωρίας γονιών, παιδιών και εργαζομένων?